τον φόβο που έχει σπείρει παντού η Όμικρον, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επέλεξαν να περάσουν, κυρίες και κύριοι, το τετραήμερο των φώτων σε κάποιον από τους πολλούς πανέμορφους ελληνικούς χειμερινούς προορισμούς. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση, όπως θα δούμε, έχει μειώσει τις πληρότητες με τους ξενοδόχους να δέχονται την τελευταία στιγμή βροχή ακυρώσεων. Φοβηθήκαμε, δεν μπορούμε να κλειστούμε και στα σπίτια. Στη σκιά της νέας μετάλλαξης, οι τελευταίοι των εκδρομέων για αυτές τις γιορτές έβαλαν πίσω το φόβο τους και ταξίδεψαν σε δημοφιλείς προορισμούς. Είσαι εμβολιασμένος, σου κάνεις και ράπιντ. Εντάξει, πιστεύω θα είναι μια χαρά και γνωρίζεις. Προσέχουμε όσο μπορούμε, με μάσκες, με τα τεστ, τα εμβόλια. Η εξέλιξη της πανδημίας και τα νέα μέτρα έφεραν και πολλές ακυρώσεις. Επαγγελματίες ή ξενοδόχοι του Πηλίου υποστηρίζουν πως η παραλλαγή Ομικρόν, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ακυρώσεις την πρωτοχρονιά αλλά και τις ημέρες των φώτων. Για τα Θεοφάνεια, εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο χειρότερα από την πρωτοχρονιά. Ο κόσμος φοβήθηκε, ακύρωσε τις κρατήσεις και δυστυχώς η πτώση αυτή τη στιγμή ξεπερνάει το 55% με 60%. Ένα ποσοστό από τις ακυρώσεις καλύφθηκε με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαν οι επιχειρηματίες του τουρισμού. Η κατάσταση είναι απογοητευτική. Είμαστε στο 65% της πληρότητας, ενώ άλλες χρονιές, τέτοιες μέρες, θα μιλούσαμε για σχεδόν 100%. Η πρωτοχρονιά έκλεισε με μια πληρότητα στο 75% με 80%. Με last minute κρατήσεις και όπως καταλαβαίνετε κατόπιν πολλών ακυρώσεων για να καλύψουμε αυτό το έδαφος, οι τιμές που καλυφθήκαν αυτές οι κρατήσεις ήταν με έκπτωση τουλάχιστον 50%. Λογαριασμό στο ισοζύγιο κρατήσεων ακυρώσεων κάνουν και οι ξενοδόχοι στο Καρπενήσι, έναν από τους πρωτοκλασσάτους προορισμούς της χώρας μας. Είχαμε και αρκετές ακυρώσεις αλλά και αρκετές κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Πολλές ακυρώσεις αφορούσαν και ανθρώπους που βρεθήκαν θετικοί και δεν μπορέσαν να ταξιδέψουν. Κάποιοι λιγότεροι είχαν φοβηθεί και από τα μέτρα ή από τον αριθμό των κρουσμάτων.